Βρισκόμαστε στην αρχαία Αθήνα στα 427 π.Χ. Εκεί γεννιέται ένας άνθρωπος, το έργο του οποίου εδώ και 2.500 χρόνια έχει διαβαστεί περισσότερο από κάθε άλλο στοχαστή στην ιστορία της φιλοσοφίας. Η σκέψη του μάλιστα λέγεται πως αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες όλου του δυτικού πολιτισμού. Και το όνομα αυτού, Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας είναι ο άνθρωπος που βασικά επινόησε αυτό που σήμερα ονομάζουμε φιλοσοφία, καθώς πρώτος διατύπωσε τα περισσότερα από τα φιλοσοφικά ζητήματα που μας απασχολούν μέχρι σήμερα. Το DNA κάθε γνώσης που έχουμε, από αυτό που ονομάζουμε κοινή λογική, έως τα μαθηματικά ή τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, την ανθρώπινη ψυχή ή τον Θεό, περιέχεται στο έργο του. Μιλάμε ότι ο τύπος είναι ο πρώτος, είναι ο κορυφαίος, είναι ο ανυπέρβλητος, είναι ο Αριστοτέλης. Ναι, βασικά το Πλάτωνας ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αριστοτέλης. Ονομάστηκε Πλάτωνας γιατί είχε πλατή στέρνο. Ο φιλόσοφός μας ήταν μαθητής του Σοκράτη, ενώ και ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλάτωνα. Όσο να πεις, απίστευτη τριάδα. Όταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία καταδίκασε σε θάνατο τον Σοκράτη, ο Πλάτωνας απογοητεύτηκε βαθιά. Κατέφυγε για 3 χρόνια στα Μέγαρα. Μαθήτευσε κατόπιν στους μαθηματικούς της Κυρίνης, τους προφήτες της Αιγύπτου και στους Πυθαγόριους στην Κάτω Ιταλία. Μάλιστα εκεί και συγκεκριμένα στις Σιρακούσες, πήγε 3 φορές προκειμένου να δοκιμάσει να κάνει πράξη την πολιτική του φιλοσοφία. Όλες του οι απόπειρες όμως στέφθηκαν από απόλυτη αποτυχία. Σε τέτοιο σημείο, ώστε οι Σιρακούσοι όχι μόνο τον εχμαλώτησαν, αλλά και τον πούλησαν ως σκλάβο. Τον Πλάτωνα. Για καλή του τύχη πάντως, κάποιος τον αναγνώρισε στην Αίγινα και τον εξαγόρασε, δίνοντάς του την ελευθερία του. Όταν ξεκίνησε να γράφει φιλοσοφία, το έκανε με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Αντί να γράφει τεράστια κατεβατά από ενιαία κείμενα, τα έργα του είχαν τη μορφή διαλόγων και έμοιαζαν σαν θεατρικά. Πρωταγωνιστής είναι σχεδόν σε όλα ο Σοκράτης. Στην Αθήνα ίδρυσε τη σχολή του, την οποία ονόμασε Ακαδημία, διότι βρισκόταν δίπλα σε ένα άλσος αφιερωμένο στο μυθικό ήρωα Ακάδημο. Από την Ακαδημία του Πλάτωνα είναι που πήραν το όνομά τους όλες οι χιλιάδες ακαδημίες που έκτοτε δημιουργήθηκαν, αλλά και όλοι οι ακαδημαϊκοί που συμμετέχουν σε αυτές. Η Ακαδημία υπήρξε το πρώτο πανεπιστήμιο. Τυπικά ήταν ένα θρησκευτικό ίδρυμα. Πρακτικά όμως ήταν ένα φημισμένο κέντρο έρευνας και διδασκαλίας της φιλοσοφίας, της πολιτικής και των επιστημών. Ξεχωριστή βαρύτητα δίνονταν στα μαθηματικά και τη γεωμετρία. Δεν είναι τυχαίο που στην είσοδο της Ακαδημίας υπήρχε μια επιγραφή μάλιστα που έλεγε «Κανείς ο οποίος δεν γνωρίζει γεωμετρία, ας μην μπει εδώ». Δεκτές γίνονταν και οι γυναίκες, αφού ο Πλάτωνας τις θεωρούσε ισότιμες με τους άντρες, καινοτομία τεράστια για την εποχή. Ύστερα από το θάνατό του, η Ακαδημία συνέχισε να λειτουργεί σχεδόν για άλλα 1000 χρόνια και θεωρούνταν ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αρχαιότητας. Πόσα ιδρύματα γνωρίζεις άλλωστε, φίλε τηλεθεατή, που να λειτουργήσαν για 1000 χρόνια... Κεντρική θεωρία που συνδέει όλη τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και σίγουρα η κορυφαία συμβολή του στη φιλοσοφία είναι η θεωρία των ιδεών. Με τη θεωρία των ιδεών, ο Πλάτωνας έγινε ο πατέρας του ιδεαλισμού. Τούτο είναι εξαιρετικά σημαντικό,
διότι ο ιδεαλισμός αποτελεί ένα από τα δύο βασικά ρεύματα που διαπερνά μέχρι σήμερα ολόκληρη τη φιλοσοφία. Το άλλο ρεύμα είναι ο υλισμός. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο, που πλακώνονται εδώ και αιώνες μεταξύ τους, συνοψίζεται από το πώς απαντάνε στο ερώτημα ποια είναι η αρχή όλης της πραγματικότητας. Για τους υλιστές προτεραιότητα έχει η ύλη, από την οποία υποστηρίζουν ότι προέρχεται κάθε τι, έτσι και το ίδιο το πνεύμα. Αντίθετα για τους ιδεαλιστές, το πρωτεύον χαρακτηριστικό του κόσμου είναι το πνεύμα, από όπου υποστηρίζουν ότι απορρέει η ύλη. Μοιάζει δηλαδή κάπως σαν το γνωστό ερώτημα με την κότα και το αυγό. Αυτή η μάχη πάντως μεταξύ ιδεαλιστών και υλιστών κρατάει μέχρι σήμερα. Σε άλλες ιστορικές περιόδους υπερισχύει η μία θεώρηση και σε άλλες η άλλη. Στη σύγχρονη εποχή πάντως είναι δεδομένο ότι κυριαρχεί με τα καλά και τα κακά του ο υλισμός. Για τον Πλάτωνα οι ιδέες προηγούνται σε σημασία της ύλης, διότι οι ιδέες είναι αιώνιες. Παράδειγμα, ένα οποιοδήποτε τρίγωνο μπορεί να φθαρεί ή να καταστραφεί. Η ιδέα όμως του τριγώνου, δηλαδή ότι το τρίγωνο είναι ένα σχήμα με τρεις γωνίες, δεν αλλάζει ποτέ. Είναι διαχρονική. Η ιδέα του τριγώνου είναι που θα ορίζει πάντοτε εάν κάποιο σχήμα είναι ή δεν είναι τρίγωνο. Έτσι, κατά το φιλόσοφό μας, για κάθε τι που βρίσκεται στη γη, υπάρχει η αντίστοιχη διαχρονική ιδέα του που βρίσκεται στον ουρανό ή αλλιώς στον κόσμο των ιδεών. Οι ιδέες διέπονται από μία ιεραρχία. Στην κορυφή βρίσκονται οι ιδέες της ηθικής που δίνουν νόημα στη ζωή, όπως το καλό, το δίκαιο και το ωραίο. Ακολουθούν οι ιδέες των μαθηματικών, όπως η ευθεία, το τετράγωνο, οι ιδέες των αριθμών, του ίσου, του μεγάλου ή του μικρού. Στη βάση τέλος βρίσκονται οι ιδέες των υλικών πραγμάτων της φύσης, όπως ενός δέντρου, της καρέκλας ή της αγελάδας. Ο Πλάτωνας λοιπόν γίνεται ο πρώτος φιλόσοφος που διακρίνει την πραγματικότητα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στον καθημερινό κατώτερο, φθαρτό και υλικό κόσμο, για τον οποίο υποστηρίζει ότι δεν αποτελεί παρά μία πλάνη. Και δεύτερον, στον ανώτερο αιώνιο κόσμο των ιδεών, ο οποίος συνιστά τη μόνη αληθινή και αιώνια πραγματικότητα. Με αυτή τη θεωρία είναι που γεννιέται η ίδια η δυτική μεταφυσική. Διότι ο φιλόσοφός μας είναι ο πρώτος που αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός δεύτερου επίπεδου πραγματικότητας έξω από τον φυσικό κόσμο. Με σύγχρονους όρους, φανταστείτε κάτι σαν το Matrix. Ένα παράλληλο κόσμο δηλαδή, που αποτελεί την αληθινή πηγή της δικής μας ψεύτικης καθημερινότητας. Ταυτόχρονα όμως ο Πλάτωνας θεωρείται βασικός θεμελιωτής και του ορθολογισμού. Διότι υποστήριξε ότι ανακαλύπτουμε την ουσία του κόσμου, δηλαδή τις αιώνιες ιδέες, μέσα από τη λογική σκέψη, όχι μέσα από την απλή εμπειρία που μας προσφέρουν οι αισθήσεις μας, όπως είναι η όραση ή η αφή. Ο Πλάτωνας θεωρείται ακόμη ο κορυφαίος μεταφυσικός αναλυτής της έννοιας της ψυχής. Πίστευε ότι όπως η πραγματικότητα είναι χωρισμένη στον κόσμο των ιδεών και στον κόσμο των αισθήσεων, έτσι και ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα πλάσμα χωρισμένο στα δύο. Το ένα του μέρος είναι το υλικό και θνητό του σώμα. Το άλλο του μέρος όμως είναι αιώνιο και είναι η ψυχή του, η οποία προέρχεται από τον κόσμο των ιδεών. Επειδή προέρχεται από εκεί, γνωρίζει ήδη τις ιδέες. Τις λησμονεί όμως όταν γεννιέται στη γη. Γι' αυτό και ο Πλάτωνας υποστήριξε πως οτιδήποτε μαθαίνει ο άνθρωπος στη ζωή του δεν αποτελεί μια καινούργια γνώση, αλλά την ανάμνηση μιας παλιάς, που ήδη κατέχει πριν ακόμη γεννηθεί. Η ίδια η λέξη αλήθεια, εξάλλου, υποδηλώνει ακριβώς αυτό που βγαίνει από τη λύθη. Αυτό που δεν ξεχνιέται. Ακόμη ο φιλόσοφος ασπάζονταν την πυθαγόρια και ορθική πίστη στη μετενσάρκωση. Αντιμετώπιζε το σώμα σαν μια προσωρινή κατοικία της ψυχής και θεωρούσε ότι με κάθε θάνατο η ψυχή αλλάζει σώμα και ξαναγεννιέται. Η
πολιτική ήταν κάτι που ενδιέφερε έντονα τον Πλάτωνα, αφού κατάγονταν από μία από τις πιο μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες της Αθήνας. Φανταστείτε κάτι σαν τους Κένεντι της αρχαιότητας. Ήταν όμως βαθιά απογοητευμένος τόσο από την αυταρχική διακυβέρνηση της αριστοκρατίας στην Αθήνα, όσο και από τη δημοκρατία που ακολούθησε, η οποία και καταδίκασε σε θάνατο τον Σοκράτη. Επίσης φοβότανε τη δημοκρατία, γιατί θεωρούσε πως μπορεί να ανεβάζει σε θέσεις εξουσίας ανθρώπους λαοπλάνους και ακατάλληλους. Ρίξτε μια ματιά τριγύρω και δείτε ποιοι κάνουν κουμάντο στις χώρες μας σήμερα και αν μπορείτε πείτε του ότι είχε άδικο. Η ιδεατή πολιτεία, κατά τον Πλάτωνα, είναι ιεραρχικά χωρισμένη σε τρεις κοινωνικές τάξεις, όπως τρία είναι και τα μέρη της ψυχής. Στη βάση βρίσκονται οι παραγωγοί, οι οποίοι κυριαρχούνται από τις σωματικές επιθυμίες της ψυχής και είναι αυτοί που θα παράγουν και θα διακινούν τα διάφορα προϊόντα. Ακολουθούν οι φύλακες, που είναι οι στρατιωτικοί προστάτες της πολιτείας και κυριαρχούνται από το συναισθηματικό κομμάτι της ψυχής και μάλιστα από το συνέστημα της γενναιότητας. Και τέλος, στην κορυφή βρίσκονται οι φιλόσοφοι, οι οποίοι έχουν εντονότερη τη νοητική διάσταση της ψυχής τους, κατέχοντας έτσι βαθιά σοφία γύρω από τη ζωή. Προφανώς στην πολιτεία του Πλάτωνα την πολιτική εξουσία την ασκούν οι φιλόσοφοι. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε διαφθορά σε όσους ασκούν εξουσία, τους απαγορεύεται να έχουν οποιασδήποτε μορφής περιουσία ή ιδιοκτησία. Αντίθετα, επιβάλλεται να ζουν λιτά με δαπάνες του κράτους. Στην πλατωνική πολιτεία όμως, τον πιο καθοριστικό ρόλο τον έχει η εκπαίδευση, αφού είναι οι επιδόσεις του κάθε παιδιού, όπως και οι γενικότερες κλίσεις του, που θα κρίνουν σε ποια από τις τρεις κοινωνικές τάξεις θα ενταχθεί. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία μάλιστα θα μεγαλώνουν όχι με τις οικογένειές τους, αλλά κάτω από την οργανωμένη μέρημνα της πολιτείας. Η επίδραση του Πλάτωνα, τόσο πάνω στη φιλοσοφία όσο και πάνω στις ζωές όλων μας μέχρι σήμερα, είναι τόσο βαθιά και δραστική όσο ίσως κανενός άλλου φιλοσόφου. Είναι εκείνος που διαβάστηκε όσο κανείς άλλος στοχαστή στην ιστορία της Δύσης. Είναι ο πατέρας του ρεύματος του ιδεαλισμού και του ορθολογισμού. Ο άνθρωπος που υπερασπίστηκε την ισότητα των γυναικών με τους άντρες 2.500 χρόνια πριν αυτό αρχίσει να συμβαίνει στην πράξη. Ο διανοητής που θεωρείται η βάση όλης της δυτικής μεταφυσικής στη θεολογία και τη φιλοσοφία. Ενώ θεωρείται και ο βασικός αρχιτέκτονας της ίδιας της φιλοσοφίας, αφού πρώτος έθεσε τα περισσότερα από τα ζητήματα που απασχολούν μέχρι σήμερα τους φιλοσόφους. Η σημασία που έχει ο Πλάτωνας μπόρεσε να αποτυπώσει γλαφυρά με μία φράση ένας σημαντικός σύγχρονος φιλόσοφος, ο Alfred Whitehead, ο οποίος σημείωσε πως όλη η φιλοσοφία που γράφτηκε ύστερα από τον Πλάτωνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά σχόλια. Σχόλια πάνω στη δική του αξεπέραστη σκέψη.